Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΥ και το δορυφορικό στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Σας ευχαριστούμε, καλώς ήλθατε, μας τιμά η παρουσία σας και να είστε πάντοτε καλά. 2 ώρες το πρωί ραδιόφωνο στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, το «Εμείς και ο κόσμος μας» ραδιοφωνικά και τώρα 1 ώρα τηλεοπτικά και να είστε πάντοτε καλά, παραμένουμε ασφαλείς και ο Θεός να σας δίνει και να έχετε πάντοτε υγεία. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί θα πάμε στη βόρεια πλευρά του Τροόδους ανάμεσα στις κορφές της Μαδαρής και της Παπούτσας και σε υψόμετρο 1200 μέτρων όπου βρίσκεται χτισμένο ένα υπέροχο χωριό, το χωριό Άλωνα. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, χωριό Άλωνα, μία καταγραφή μνήμης. Και με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Πασχάλη Παπαπέτρου και της εταιρείας παραγωγής ανάδυσης θα ταξιδέψουμε οπτικά. Ωστόσο, με τη βοήθεια του Προέδρου της Κοινοτικής Αρχής Άλωνας, του κυρίου Νικηφόρου Διονυσίου και του μέλους του, του κυρίου Ευρυπίδη Τιμοθέου, θα ταξιδέψουμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ήλθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΡΥΚ αλλά και την εκπομπή σας, κύριε Χάματσε, που μας προσκαλέσατε. Και επίσης να στείλω ένα χαιρετισμό στους ακροατές σας, αλλά ιδιαίτερα στους αλωνεύτες που μας παρακολουθούν, αλλά και όλους τους φίλους της Άλωνας. Έχουμε και απόδημους, έτσι. Και απόδημους. Πολλούς. Στην πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία είναι απόδημοι, οπότε τους χαιρετάμε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα που βρίσκονται, που έχουμε περισσότερους αλωνεύτες στον κόσμο. Αυστραλία, Αγγλία. Αγγλία, Ελλάδα, Αυστραλία. Μάλιστα. Τους χαιρετάμε και να είναι πάντοτε καλά. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε ένα μήνυμα που ήρθε πριν μπούμε στο στούντιο από τη Νέα Ζηλανδία, όπου μας παρακολουθείτε. Χθες παρακολουθήσατε την εκπομπή και σας έχω απαντήσει και να είστε πάντοτε καλά. Είναι πραγματικά συγκινητικό αυτή η δυνατότητα που δίνεται, κύριε Διονυσίου, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά να έρχονται κοντά στην πατρίδα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Μάλιστα. Δίπλα σας ακριβώς και ο κύριος Τιμοθέου. Καλώς ήρθατε, κύριε Τιμοθέου. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φυλάσσουμε να τα πούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε. Και όλα αυτά τα καλά τα οποία φέρατε και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι όλα παραγωγή της όμορφης Άλωνας, έτσι δεν είναι? Είναι όλα από προϊόντα από το. Ασχολίες των χωριανών. Μάλιστα. Ξηρή καρπή, βλέπουμε. Στα αριστερά της οθόνης. Βλέπουμε παστά εδώ, λούντζες, λουκάνικα, έτσι. Αλλαντικά είναι. Ναι. Από βιοτεχνία που είναι στην Άλωνα. Από βιοτεχνία της Άλωνας. Ναι. Την οποία και χαιρετάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είναι πάντοτε καλά. Και επίσης βλέπετε εδώ και διάφορα. Είναι βότανα. Βότανα από την όμορφη Άλωνα και τα βουνά της. Βέβαια, λικέρ και ζυβανία της Άλωνας, την οποία θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια και βέβαια το σταφύλι της και αμπελίσιμο και άσπρο και μαύρο και βέρικο. Μάλιστα. Και μπισκότα. Και μπισκότα. Από φιντούκι. Α, ποια καλή νοικοκυρά τα έφτιαξε? Τα ετοίμασε το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, η Αναστασία Ιακώβου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ιακώβου και τη χαιρετάμε και όλα τα μέλη του Διοικητικού Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας και να είστε πάντοτε καλά, αλλά και την όμορφη Άλωνα η οποία συντονίζεται σήμερα μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε. Όλοι στείλαμε μήνυμα και όλοι είναι στους δέκτες. Πάμε λοιπόν. Γέννημα Θρέμα Άλωνας, κύριε Πρόεδρε. Γέννημα Θρέμα Άλωνας. Μένετε εκεί? Όχι, πάω και έρχομαι. Πηγαίνετε και έρχεστε. Ναι. Νομίζω όμως ότι εκεί που γεννήθηκε ο καθένας και δει σε αυτό το υπέροχο χωριό που είναι η Άλωνα, δεν υπάρχει παρόμοιο ή τουλάχιστον δεν το αλλάζει με κάτι εκεί άλλο. Εκεί χτυπάει η καρδιά μας. Έχετε δίκιο. Εσείς, κύριε Τιμοθέου. Να μου επιτρέψεις, επειδή ξαναγνωριστήκαμε, είμαστε και φίλοι στο Facebook, ναι. Να σε αποκαλώ Λουκάνια, με αποκαλείς Ευρυπίδη. Με τα χαράς. Ευρυπίδη, λοιπόν. Έτσι που ξεκίνησε η κουβέντα μας για την Άλωνα, ναι. Με στέλνει να πω ένα ποιηματάκι. Παρακαλώ. Ο τίτλος είναι «Άλωνα, Θεού τοπίο». Σαν τον πίνακα του Κάνθου, έτσι είσαι Άλωνα. Μες τα χρώματα σου ζούσα, σ' άγγιζα και μάτωνα. Τα φορέματα σου όλα έχουν 1000 χρώματα και οι αέριδες μεθάνε στα γλυκά σου αρώματα. Στον καμβά ξέρεις να γράφεις με έναν τρόπο δίχως λάθος και ζηλεύει τη δουλειά σου ο καλύτερος ζωγράφος. Στου Θεού το εργαστήρι πρέπει να έχεις μαθητεύσει και την τέχνη να σκλαβώνεις, απ' εκεί την έχεις κλέψει. Τρύπησες και την καρδιά μας και με έδεσες κοντά σου να έχεις κόκκινο πολύ
να τα πλώνεις στον καμβά σου. Μα χαλάλη σου η καρδιά μου, άμα θέλεις και η ψυχή μου, γιατί άλλο να μου βάζεις άλλο χρώμα στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά εντυπωσιακό και συγκινητικό να σας πούμε ότι ο Τηλέμαχος Κάνθος έχει καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν ζωγράφος της κυπριακής φύσης και της κυπριακής ζωής, θα έλεγα, και γεννήθηκε και μεγαλώσε σε μια καλλιτεχνική οικογένεια του χωριού. Άλλο ένα τιμητικό, κύριε Πρόεδρε. Έτσι είναι. Έζησε και μεγάλωσε στην Άλωνα και έγινε γνωστός όχι μόνο στα στενά όρια της Κύπρου, αλλά και παγκόσμια. Παγκόσμια. Και εμείς λέμε ότι ζωγράφισε όλες με το πινέλο του και με τα χρώματα του όλες τις εποχές της Άλωνας. Μάλιστα. Παρακαλώ. Βάζουμε στην παρέα μας και τηλεοπτικά αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ. Καλή συνάδευση στο κοντρόλ. Ευχαριστίες Ερμές στον καλό συνάδελφο σκηνοθέτη και παραγωγό Πασχάλη Παπαπέτρου και την εταιρεία παραγωγής Ανάδυσης για αυτό το υλικό το οποίο μας παραχώρησε και με πολλή υπομονή μας ξεχώρισε κιόλα σε ενότητες και να είναι πάντοτε καλά. Άλλο να το πρώτο μέρος, παρακαλώ. Το απογευματινό κάλεσμα της καμπάνας φέρνει τους κατοίκους του χωριού Άλωνα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου τελείται ο γάμος του Κάρλου και της Ελπινίκης και ξυπνά ένα σωρό αναμνήσεις στους λιγοστούς σήμερα ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού Άλωνα. Τι την εποχή είναι με προξένια που παντρεύκες του. Προξένια. Είπε σου, πατέρα σου, τον πάρει, τούτο τον πάρει. Θέλει τον έντο, θέλει τον πάρει. Είμαστε μισοί, τέλεια μισοί που μα πήγαν στο σχολείο. Και είπαν, θέλει να πιάσουμε να πούμε. Να βρει ο ένα η γονή μα. Έφεραν νοτά δε κοπέλ. Τι ω να πάρει, είπε μου, πατέρα μου, τούτο. Τον άντρα σου, εθιάλεξε τον οξά, ήταν με συνηγέσιο. Ω, γέρι, προξενήθα μου. Καλά, πολλά καλό. Πολλά καλό άντρα. Εν εθωρούσετε κανέναν κοπέλι μες στο χορκό που να το θέλετε εσείς. Αυτιάσες που είχαμε να σηκωνούμαστε που η μια νύχτα ενώ την άλλη νύχτα να στη θέση σου. Και εδώ ρε στα κοπελούθια σου, εδώ ρε στα πράγματα σου, δεν να πάει να δωρείς κοπέλια. Και μην έκαμε να μερε 6 χρόνους, για ακόμα 6 χρόνους κάρτομαι. Στη βόρεια πλευρά της οροσειράς του Τρόδους, ανάμεσα στις κορυφές της Μαδαρής και της Παπούτσας, συναντά κανείς το γραφικό χωριό Άλωνα. Το πότε ιδρύθηκε το χωριό κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Ωστόσο, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να έγινε στα χρόνια των αραβικών επιδρομών. Επικρατέστερη εκδοχή για την ονομασία φαίνεται να είναι αυτή που φέρει το χωριό να χρωστά το όνομά του στη θέση που είναι χτισμένο. Ένα μεγάλο άπλωμα μεταξύ της εκκλησίας και της βάσης του χωριού, που από μακριά φαντάζει σαν ένα πολύ μεγάλο αλώνι, οδήγησε στο όνομα Άλωνα. Όπως σε όλα τα χωριά της Κυπριακής Υπαίθρου, έτσι και στην Άλωνα οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργοκτηνοτροφία. Αν και η Άλωνα λόγω των φουντουκιών θεωρεί το πλούσιο χωριό, εντούτοις πολλοί από τους γεραιότερους κατοίκους του χωριού θυμούνται να πέρασαν δύσκολα παιδικά χρόνια. Δώσα μια άλλη σκαλή μου, διότι ζήσαμε την ύφτωση. Και είναι που κάμνα στην ποτά τα μαξούλια, τα εννοούμε τα χορκάτικα, τα λόγια. Έγινε ο κόμος, αλλά ήταν τοσικά. Με το χρόνο που θέλει να συνάξει τα λεφτά του, έπρεπε να τα οικονομήσει, να φτιαχθεί. Το χρόνο εκείνο. Από ό,τι θυμούσε τη μάμα, μεγαλύτερη με την πατέρα μου. Τη μάμα μου την ένωσαμε και μη φτώσια. Εσύ είναι τα δουλειές έκαμνες πάνω στο χορκό. Μου λες τα δουλειές έκαμνα, δεν σε γόρα. Γιατί άντρας μου ήταν άρρωστος, έκαμνα και τον άνθρωπο και γυναίκα. Ούλον τον καιρό είμαστε στα κτήματα. Αν τα κόνα μου το δουόν τον καιρό τώρα, άμα να προσπαθούμε να κλαδέψουμε, να ζάμουν τα μπέλια, να τσαπιώνται στις ντουκές. Κόφτιας και πίνες στη μούτσι να πιάδεις τρία σελίνια να αγοράσουμε εδώ το ψουμί να φάνε τα μωρά. Τρία μωρά έμειναν τον άντρα μου πιάνω και στην πίδα.
Νέωσα τα μήνα. Δόξα σε. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η αμπελοκαλλιέργεια και η απαγόρευση της ελεύθερης βοσκής εμπόδιζε τους αλωνεύτες να έχουν μεγάλα κοπάδια και μεγάλες ποσότητες γάλακτος για να μπορούν οικογενειακά να φτιάξουν σε ποσότητες αναρί και χαλούμια που αποτελούσαν στα παλιά χρόνια βασικό είδος διατροφής. Η ανάγκη επιβίωσης οδήγησε τις γυναίκες του χωριού σε συνεργασίες, ένα είδος συνεταιρισμού που γινόταν σε κάθε γειτονιά του χωριού. Έκαναν το γάλα γιατί ήταν είχε λίγο η καθεμιά και έκαναν κόμματα, έτσι έλεγε του. Σαν να πούμε έκαναν το κόμμα της Κουμάνας, εκεί πάνω εκεί μακριά. Το κόμμα του Κλαμπερού, το κόμμα δαμέ της Αμπελιάς, έτσι έλεγαν το. Σαν εμάς δαμέ η γειτονιά μας ήταν το κόμμα της Αμπελιάς. Και έξω στο πουλί κι άλλον αργυρό το κόμμα του Σπανού. Είχε τρία-τέσσερα κόμματα, έτσι λέγονται το κόμμα, και πιέννασαι. Οι συγγένισες, οι φιλενάδες, οι γειτόνισες. Κάθε μέρα, ή μέρα παραμέρα, μια γυναίκα του συνεταιρισμού έκαμνε το γάλα στο σπίτι της. Όσες συνεργάζονταν μαζί της, έφερναν το γάλα του στο συγκεκριμένο σπίτι. Για απλή και σωστή μέτρηση, η καταμέτρηση έγινε το με τρία διαφορετικά δοχεία, τα οποία ήταν κοινά. Το μαστραπά, τον κούτσουλο και την καντήλα. Το γάλα που έφερνε κάθε γυναίκα μετριέτο και η ποσότητα καταγράφεται σε ένα τετράδιο, έτσι που κάθε μία να ξέρει την ποσότητα που πήρε και τι θα έπρεπε να δώσει. Οι γυναίκες που ήταν χορτάτες εγεμόναν τους μαστραπάδες και ξυχυλούσαν. Οι γυναίκες που ήταν λίγο πιο σφιχτές εγέρναν το ακρίβεια. Άντε κουμέρα σου, λίγο λίγο νογέρνες. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν ότι κάθε γυναίκα μπορούσε να φτιάξει τα δικά της γαλακτοκομικά προϊόντα σε ποσότητα. Σταμάτησε να γίνεται τη διαδικασία με το γάλα στο χωριό. Πότε σταμάτησε? Το 76, όχι το 80, ναι. Πήγαμε Λευκοσία μπιόν. Παρατήσαν τις ο κόσμος, ας πούμε. Χάσε και τρία πλάσματα. Εμείς πήγαμε στη Λευκοσία να εργαζόμαστε, ναι, και μπορούσαμε. Έχουμε νέες. Ο μόχθος και ο κόπος των ανθρώπων έχετε το σεβασμό μας, να ξέρετε, και το θαυμασμό μας επίσης. Και να είστε πάντοτε καλά, ο Θεός να σας δίνει πάντα δύναμη. Μία άλωνα η οποία ήταν γνωστή από τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας, όπως ακούσαμε, αλλά και στα πόδια της οπλώνεται όλο αυτό το ξακουστό δάσος, η κοιλάδα με τις φουντουκές. Να πω κάτι για αυτό που είδαμε προηγούμενα, ότι θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Πασχάλη Παπαπέτρου για την καταγραφή τις μνήμες που μας φέρνει. Ναι, γιατί όπως μου ανέφερε και όταν κάναμε την προεργασία μαζί, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχουν πια. Ναι. Οπότε είναι και. Ορίστε. Το λυπηρό είναι ότι από ό,τι βλέπω, αρκετοί από αυτούς που είναι στην ταινία δεν υπάρχουν πια. Άρα έχουν αποδημήσει προς κύριο. Είναι και ένα μνημόσυνο για όλους. Σίγουρα είναι ένα μνημόσυνο προς αυτούς. Χαίρομαι πάρα πολύ που δίνεται αυτή η δυνατότητα της καταγραφής, γιατί αυτή η προφορική καταγραφή είναι και η κληρονομιά μας, έτσι δεν είναι, Ευρυπίδη? Είναι. Τώρα με τις κοπέλες, τις κυρίες που είδα, ναι, έχω ένα ποίημα να μου επιτρέπεις να. Παρακαλώ. Το ονομάζω Αλωνευτού. Αλωνευτού μαυρομαντού και χαμηλοβλεπούσα, την πονηρκάν του αλουπού στα μάτια σου θορούσα. Τινόν το δίσου το κοφτό, εσάν το άρκο μέλι. Εν έχει πλάσμα στο χορκό να πει πως εν το θέλει. Χαμογελάς με το μισό, τ' άλλο μισό χωσμένο, να σε βουρούν που τα πισώ, το βρίδι σου διμένο. Αν την ακούσεις άξυπα, ίνταλος συντυχάνει, ένα σε γύρι πουκουπα, έννοια να μην τη λάμνει. Άμα τη δεις που παρπατά, σαν το βορκάν πιένει, τη μια βουρά, τη μια πετά, εσπίριτον παυταίνει. Που τις δουλειές εμποσιατά,
ούλα να τα κάνει. Μέρα νύχτα σαλαβατά, πιτσίλα με τον Άμι. Τες έγεξε το γάδαρο, βουρά πρώτα να σάσει, ώσπου να έρθει το νερό στη βρύση να το πιάσει. Που κλάδεμα, ο τσάπισμα, σε πόδισμα πιένει. Με μαλαΐ με κάπνισμα, φκένει και κατεβαίνει. Που βόσιμα, ως γάλεμα, με σόνια και πειράδες, μες στις δουλειές ως τα λαιμά, χαλούμια και αναράδες. Που πλήμμαν ως σιδέρωμα κι ως που να αντιοπλύνει, βρίσκει το ξημέρωμα πίσω να μην τα αφήνει. Τα κοπελούθια κάμποσα, κοντά μισήν του ζήνα. Ποτέ λαλή επόδωσα στη σκέψη τη Τσετζίνα. Πάντα ενάχει μες στο νου κάτι που να τη λάμνει. Το κράξιμο του παιδινού αυτιάσιν εν της κάμνη. Φεύκουν οι ώρες τσέγκανο, ποτέ εν της προκάμνη. Πόθια και σέρκα αμπονούν τα θαύματα της κάμνη. Όντως, και αυτό σκιαγραφεί και περιγράφει απόλυτα τις γυναίκες αυτές, έτσι. Όχι μόνο της Άλωνας αλλά και της Υπαίθρου γενικότερα, μάλιστα. Για το γεγονός ότι δεν παραπονιούνται ποτέ, δεν παραπονέθηκαν ποτέ και πάντοτε προσπαθούσαν για το καλύτερο για την οικογένειά τους, κύριε Πρόεδρε. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως τα λέει και το ποίημα του Ευρυπίδη, αλλά έτσι είναι οι γυναίκες της Υπαίθρου. Πρέπει να τα φτάσουν όλα. Όλα. Και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στους στόχους και της κοινοτικής αρχής και των μελών σας και του Συμβουλίου είναι και η συνέχιση αυτή της παράδοσης. Σίγουρα. Σίγουρα προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού, διότι σήμερα λόγω της αστιφιλίας αλλά που υπάρχει στο χωριό μείναμε γύρω στα 35 άτομα είμαστε. Αυτή είναι η μόνιμη κάτοικη. Αυτή είναι η μόνιμη κάτοικη και στη πλειοψηφία τους είναι μεγάλης ηλικίας. Να πω χαρακτηριστικά ότι ο πιο μικρός είναι 65 χρόνων. Μάλιστα. Και ο μεγαλύτερος. Και ο μεγαλύτερος φτάνει τα 100. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη είναι. Η συνέχεια. Αλλά αυτοί που είναι, είναι εκεί, γαντζωμένοι σε αυτούς τα βράχια, αγωνίζονται και ασχολούνται με τη γεωργία και με όλες τις ασχολίες. Μάλιστα. Ευρυπίδη, γέννημα Θρέμα. Άλωνα φυσικά. Και η διαμονή εκεί πια ή όχι. Μάνα, πατέρας, Μάνα Άλωνα, και πατέρας. Μάλιστα. Δημοτικών Άλωνα. Μάλιστα. Και πηγαίνω πολύ τακτικά. Μάλιστα. Τρεις φορές την εβδομάδα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Πασχάλη Παπαπέτρου σε αυτή την όμορφη Άλωνα. Ένα χαρακτηριστικό της Άλωνας είναι τα πλακόστρωτα ανηφορικά μονοπάτια, στρωμένα με πέτρα του βουνού. Τα μονοπάτια αυτά, των οποίων το πλάτος πλησιάζει τα 3 μέτρα, αποτελούν ένδειξη για την προηγμένη ρημοτομία του χωριού. Πριν το 1900, όλα τα σπίτια της Άλωνας ήταν χτισμένα με πέτρες και για στέγη είχαν δώματα. Τα παλιά χρόνια το χτίσιμο των σπιτιών ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα εργασία, την οποία έκανε σχεδόν αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του κάθε σπιτιού, μιας και χρήματα για την πληρωμή των εργατών δεν περίσσευαν. Στην Άλωνα υπήρχε μπαμπάλαιο σύστημα να χτίσει σπίτι τόσο ο γαμπρός όσο και η νύφη. Τα λεφτά ήταν πάντα μετρημένα, άσχετα αν η Άλωνα λόγω των λεφτοκαρκών, των φιντουκιών εταιρείων, πλουσιοχώρη. Και έτσι κάθε οικογένεια προσπαθούσε να κάνει μόνη της ολόκληρο το σπίτι ή τουλάχιστον να βάλει τα λιγότερα μεροκάματα σε ξένους χτίστες. Όταν τελείωνε το σπίτι, σφαζόταν ένα ζωντανό να μην είχαν πολλά ζωντανά ή έστω ένα σπιτινός. Έλα η δύναμη σου Θεέ μου και η Ιωάννα σου καλή. Πρέπει να τους φάξουν και πας στον τείχο να τρέξω για μαγκά του. Έγινε τελά, είναι αριστερό είναι το σπίτι, αν δεν εισφάξαμε την όρνη, αν τον πετεινό, πας στον τείχο. Και ακολουθούσε η διασκέδαση να πανηγυρίσουν το γεγονός και να δώσουν τις κατάλληλες ευχές. Οι ποινίες πρέπει να ήταν με τη φράση καλή στερεώση. Καλή στερεώση.
να πιστεύω το σπίτι. Σήμερα ο ξένος διαβάτης των λιθόστρωτων μονοπατιών μάταια θα αναζητήσει κάποιους κατοίκους ή ζωντανά για να απαθανατήσει, μιας και στην άλλο να έχουν μείνει ελάχιστοι να φρουρούν το χωριό, που κι αυτοί όμως, χρόνο με το χρόνο, λιγοστεύουν. Το χωριό έχερε μεγάλης φήμης για τους τεχνίτες του, ταλιαδόρους, καρπάριδες, τσαγκάριδες. Την άνοιξη του 2002 ευτυχήσαμε να καταγράψουμε τον κύριο Κώστα Δράκο, τελευταίο τσαγκάρι του χωριού. Ο μάστρος μου ήταν ένας γέρος σπηλιώτης, Γεώργιος Νεοφύτου τον έλεγα. Μα ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έρχεται με όλη του την καλή διάθεση να με μάθει. Διότι εμείνεις και κοντά μας ο γέρος που έρχεται, μείνεις και στο σπίτι μας και με το γαδούρι του. Και πιέναμε στα σπίτια και ταΐζαμε μας και το μεσομέρι και τη νύχτα. Δουλεύκαμε όλη την ημέρα. Και ήταν για να πιάσουμε δηλαδή, όταν έκαναμε τότε το ζευκάρι την Πολίνα, να πιάσουμε πιο σελήνη. Ήταν το μεροκάματο της να γίνει. Πόσο καιρό θέλετε να κάνετε μια βοήθεια? Μια ημέρα ακριβώς. Μια ημέρα με μόλις τέλειωνε. Πιάναμε τα πιο σελήνη. Και γυρίζε τα σπίτια, ξέρετε ποιοι θέλαν? Έρχονταν οι ίδιοι και παφράζαν μας. Θέλω να πάω να μου κάνεις ποδίνες, παραδείγματος χάρη. Πιάναμε τα καλαπόδια μας, μέσα στο ζυμπίλι. Ξέραμε περίπου να πούμε πόσα κοπελούθια να πούμε είσαι ο καθένας, τι καλαπόδια ήθελε. Και αν δεν ήθελε και τελειώνουμε, να μην τελειώναμε μια ημέρα τον άνθρωπο τζίμου. Γυρνάμε δυο μέρες και τρεις ημέρες, και πούσαν κοπελούθια πολλά. Και κάναμε τη δουλειά μας στα σπίτια. Η καθημερινότητα των ανθρώπων, αντιλαμβάνομαι, και ο καθένας με την τέχνη που ήξερε για να μπορέσει να επιβιώσει, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Εδώ να πω ότι αυτός ο πυρήνας που έχουμε δει, είναι ο πυρήνας της Άλωνας, μάλιστα, θεωρείται ένας από τους καλύτερους πυρήνες στην Κύπρο. Μάλιστα. Και το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει πετύχει με έξοδα της κυβέρνησης και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν στην κοινότητα, το οποίο θα φτάσει το 1.300.000, θα γίνει ανάπλαση του πυρήνα. Χαίρομαι. Τώρα είμαστε στο στάδιο, οι προσφορές έχουν γίνει, ανοιχθήκαν, γίνεται η αξιολόγηση και αναμένεται ότι αρχές του χρόνου θα ξεκινήσει η ανάπλαση του πυρήνα. Υπέροχα. Το οποίο προβλέπει ότι θα υπογειοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, ΣΥΤΑ, ΑΙΚ και όμβρια. Τηλεπικοινωνίες, θα γίνει ανακατασκευή ρεύμα, όλων των μονοπαθιών και με πέτρα του παραδοσιακή και θα γίνει πιο προσβάσιμος. Μάλιστα. Ευρυπίδη, είδα ότι ετοίμασες ένα ποίημα. Τα όλα που βλέπω εδώ και τα σχόλια του φίλου του Νικηφόρου, στο τέλος είναι κάτι, θα λέω ποίηματα. Έτοιμοι. Επήρε με σε ένα άλλο ποίημα, με το συνέστημα και την απαισιοδοξία, να πούμε. Και λέω το εξής. Ήσουν πάντα στη ψυχή μου να χορεύεις, μέσα στο πράσινο, πνιγμένη από ψηλά. Δεν το κατάλαβα ποτέ πως κοροϊδεύεις, πάφηνες μήνυμα πως όλα είναι καλά. Τώρα μεγάλωσα, δεν έχει παραμύθια, αφού κατάλαβα και σε τα βάσανά σου. Λάθος ξεχώρισα το ψέμα από την αλήθεια, γιατί βασίστηκα πολύ στην ομορφιά σου. Σας σε κοιτάζω αδιανή και λυπημένη, όπως μια μάνα που δεν έχει πια παιδιά, της μοναξιάς το πεπρωμένο να προσμένει, μια χαρμολύπη μου τυλίγει την καρδιά. Σε εγκατέλειψα γυρεύοντας για αξία, νόμισα απέκτησα εκείνα που ποθούσα. Τώρα κατάλαβα τι έχει πια ουσία, το βουητό του κόσμου που μισούσα. Τρελά αποθύμησα κοντά σου να γυρίσω, όσο ακόμα ζωντανή με περιμένεις. Με φίλους μου για σένα τραγουδήσω, μέσα στο πράσινο που ξέρεις να υφαίνεις. Ο κύκλος που στα κάτω σε έχει πάρει, το ξέρω σύντομα ξανά θα σ' ανεβάσει. Γιατί όπου να είναι θα φανεί το παλικάρι, όπως παλιά, την ομορφιά σου να χορτάσει.
Κράτα γερά, ο κόσμος άρχισε να αλλάζει. Το περιβάλλον μες στην πόλη τον τρομάζει. Κοντά σου θέλει πια να επιστρέψει, ζητά απ' την άλωνα ξανά να τον μαγέψει. Σήκω και χόρεψε το σύνθημα να δώσεις. Με λαουτάρι, βιολιστή, ακορτεονίστα, του κόσμου τις καρδιές να ξεκλειδώσεις, όπως παλιά που ήσουν πάντοτε στην πίστα. Υπέροχο. Και πραγματικά αυτό δίνει και το νόημα του να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ποια κυρία μας έφτιαξε αυτά τα κουλουράκια με φουντούκι, είπαμε? Αναστασία Ιακώβου, μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου. Κυρία Ιακώβου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι δηλαδή ουσιαστικά σπαστό φουντούκι μέσα στη ζύμη. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Καλεσμένο φουντούκι. Αφράτο, μυρωδάτο και όντως. Με τη γεύση του φουντουκιού, γεια στα χέρια σας. Παρακαλώ στο επόμενο βίντεο. Στην Άλωνα είναι και οι απέραντες καταπράσινες κλιματαριές, οι οποίες καλύπτουν κάθε βεράντα και αυλή σπιτιού και ένα πολύ μεγάλο μέρος των δρόμων του χωριού, συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού που το διασχίζει. Οι κλιματαριές, αποκλειστικά σχεδόν της ποικιλίας Βέρικο, αποτελούν δημιούργημα του 20ου αιώνα και άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους από τη δεκαετία του 1920. Το πλέον πολυσύχναστο κτίριο του χωριού είναι το καφεστιατόριο του ΑΠΟΑ, Αθλητικού Πνευματικού Ομίλου Άλωνας. Πληροφορίες που πήραμε από το βιβλίο του Τάκη Χριστοφόρου «Άλωνα στα χρόνια των προπάπων μας» αναφέρουν ότι κατά καιρούς υπήρξαν διάφορα καφενεία στο χωριό, με το πρώτο να ιδρύεται στα 1906. Ο ΑΠΟΑ, το μακροβιότερο σωματείο στην Άλωνα, στεγάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 στο πρώην σχολικό κτίριο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε εντόπιους και ξένους. Στο εσωτερικό του κτηρίου εντυπωσιάζει η πληθώρα των επάθλων που εκτίθενται, απόδειξη μιας ένδοξης αθλητικής πορείας του σωματείου που μετρά πέραν του μισού αιώνα ζωής. Ο ΑΠΟΑ ιδρύθηκε το 1955 αρχικά με την ονομασία Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Ομίλος Άλωνας, θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες της τότε νεολαίας. Χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, είχε παλιά και ομάδα κλασσικού αθλητισμού και λάβανε μέρος σε διάφορους αγώνες στον αγορό στο Παλαιχώρι και διοργανώνονταν και αγώνες στην Άλωνα. Ταυτόχρονα ανέβαζε και θεατρικές παραστάσεις, έλαβανε μέρος σε χορευτικές εκδηλώσεις κλπ. Και στη συνέχεια, στη δεκαετία του 60, μετονομάστηκε σε Αθλητικός Πνευματικός Όμιλος Άλωνας, θέλοντας να καλύψει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Όσον αφορά τα πολιτιστικά, μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό, αλλά και στην περιοχή γενικότερα, είναι το Φεστιβάλ Άλωνας, το οποίο διοργανώνεται ανελιπώς από τον ΑΠΟΑ από το 1971, με μοναδική εξαίρεση το Μαύρο Καλοκαίρι του 1974. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που σκοπό έχει την ψυχαγωγία των ντόπιων, αλλά και των αποδήμων, συνεισφέροντας έτσι στην πολιτιστική αποκέντρωση. Ο στόχος μας είναι να, και πάντοτε ήταν, η πρόοδος της Άλωνας. Τώρα ο στόχος επικεντρώνεται στη σωτηρία της Άλωνας. Δηλαδή το να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο με αυτούς τους λίγους κατοίκους, το να πείσουμε κάποιους άλλους να έρθουν πάνω, το να συμμετέχουμε ενεργά στις διάφορες αποφάσεις της κυβέρνησης του ρυθμιστικού σχεδίου που θα διαμορφώσουν τη ζωή της Άλωνας διαφορετικά με την ανάπλαση του πυρήνα, της κεντρικής πλατείας, της διαμόρφωσης χώρων όπως το χώρο στάθμευσης, διαμόρφωσης του σφαγείου σε ίντερνετ καφέ ή ενημερωτικού περιπτέρου κλπ. Βοηθούν στο να κρατηθεί η Άλωνα. Και αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι και το πνευματικό και το πολιτιστικό επίπεδο στα σχέδια της καθημερινότητας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση από το Κοινοτικό Συμβούλιο, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πιτσιλιάς, όχι μόνο για την Άλωνα. Σίγουρα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο πάντοτε ενεργούσε και ενεργεί πάντοτε
Σε συνεργασία μαζί με, με όλα τα οργανωμένα σύνολα της Άλωνας, μάλιστα, ιδιαίτερα με τον Αθλητικό Πνευματικό Όμιλο Άλωνας, μάλιστα, όπου διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ που είδαμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και όντως η μόνη διακοπή ήταν το 1974, αλλά και φέτος τον Αύγουστο λόγω του κορονοϊού. Λόγω της πανδημίας. Επίσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο για 10 τόσα χρόνια διοργανώνει την γιορτή της Ζιβανίας. Ναι. Και πάλι φέτος, στις 1η του Νοεμβρίου, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η 10η γιορτή της Ζιβανίας, αλλά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, η διαδικασία για την παρασκευή της Ζιβανίας, του Τσίπουρου, εσείς που μας βλέπετε στην Ελλάδα, συνεχίζεται αυτή την περίοδο. Τώρα είναι στο αφόρτεντο. Στο αποκορύφωμα. Στο αποκορύφωμα, διότι όλα τα καζάνια δουλεύουν ακατάπαυστα και επειδή φέτη ήταν μεγάλη η παραγωγή σταφυλιού, έτσι θα έχει αρκετή ζιβανία. Και μια και μιλάτε για σταφύλι, αυτό είναι το σταφύλι το οποίο μας έχουν φέρει οι καλοί φίλοι από την Άλωνα σήμερα. Είναι το αμπελίσιμο και το μαύρο και το άσπρο, έτσι. Ναι, ναι. Και το βέρικο επίσης. Τα οποία είναι και πάρα πολύ λιζά. Δοκίμασα και πραγματικά είναι εκπληκτικά. Οι αμπελώνες της Κύπρου, οι αμπελώνες της Άλωνας, ναι, βρίσκονται στο υψηλότερο υψόμετρο της Κύπρου. Και θεωρείται ότι είναι το καλύτερο υψόμετρο για την παραγωγή αυτών των σταφυλιών. Μάλιστα. Εκπληκτικά. Είναι για το σταφύλι το επόμενο βήμα ή για τη ζιβανία? Ενέφερα για τη Ζιβανία για να μην επαναλαμβάνουμε. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα μου έδινες τόσο πολλά την ευκαιρία. Μπορώ να πω έναν, ας πούμε, για τον Νιόβρη. Παρακαλώ, τώρα, αυτή την περίοδο. Βλέποντας και τη φωτογραφία. Και τη φωτογραφία πίσω. Πραγματικά είναι σαν πίνακας. Και από ό,τι μου είπατε, είναι όμορφα να βλέπουμε από απέναντι, ναι, την Άλωνα. Ναι, 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 ναι. Όπως τη βλέπουμε τώρα. Μάλιστα. Εκπληκτική, ναι, η φωτογραφία. Ναι. Και το τοπίο, πραγματικά. Ευρυπίδης, ακούμε. Είναι ωραία. Λοιπόν, η Άλωνα του Νιόβρη, τι το όνομά του. Η Άλωνα του Νιόβρη, λοιπόν. Στα μονοπάτια του ήλιου σεριανούσες με ένα στεφάνι από ανεμελιά. Σαν το φουστάνι του Νιόβρου που, ναν το φουστάνι του Νιόβρη που φορούσες ή το στεφάνι μου πήραν τη μιλιά. Ναν τα βουνά σου που έχεις κεντυμένα όλο χρυσάφι και πράσινο χαλκό, η αρχονιά σου με τρέλαναν και εμένα. Ποιο είναι εκείνο που κρύβεις μυστικό? Όσες φορές σε είδα δε χορταίνω, τα χρώματα παλάσσεις τακτικά, ένα τραγούδι στα χείλη μου υφαίνω, να τραγουδήσω μαζί σου ρυθμικά. Θύμισες μύθους, ιστορίες, παραμύθια, τα βλέπω όλα στα δικά σου τα βουνά. Μέσα στα ψέματα να κρύβεται η αλήθεια, μια αλήθεια πόσο πάει με πονά. Δεν ξέρω από λόγια να σ' αρέσω, άκουσε όμως τι θέλω να σου πω. Την αγκαλιά σου μέσα να χωρέσω, να ξέρεις ότι το έβαλα σκοπό. Τις ομορφιές σου κάθε μέρα να αγγίζω, δεν πρόκειται ποτέ να βαρεθώ. Τα αρώματα που βγάζεις να μυρίζω και δεν με νοιάζει αν θα τρελαθώ. Έτσι κι αλλιώς το νου μου έχεις πάρει. Δεν είναι τώρα, είναι από καιρό. Το ξέρει ο ήλιος, το ξέρει το φεγγάρι και μέρα νύχτα για σένα τραγουδώ. Μην το αλλάξεις ποτέ σου το στεφάνι. Στην ποδιά σου εμένα να κρατάς. Η ομορφιά σου ποτέ δεν θα πεθάνει. Άσε τους άλλους, εμένα να ρωτάς. Ορθόν, εσάς που γεννηθήκατε, μεγαλώσατε, ζυμωθήκατε και πραγματικά αγαπάτε και συνεχίζετε να αγαπάτε τον τόπο σας και σας τιμά, κύριε Πρόεδρε, Πίδη, και όλους όσοι μας βλέπουν αυτή την ώρα στο χωριό Άλωνα αλλά και στο εξωτερικό. Να πω ότι από αυτήν την εικόνα, μάλιστα, ενεπνεύστηκε ο νομπελίστα Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος επισκέφθηκε 2 φορές την Άλωνα, μάλιστα, και φωτογράφησε την καρδιά της. Μάλιστα. Και όντως, μέσα στο σωματείο του από Άλωνας υπάρχει μια συλλογή φωτογραφιών από έκθεση που είχε στην τότε Λαϊκή Τράπεζα, μάλιστα, την οποία εμείς πήραμε αντίγραφα και έχουμε αναρτημένα στο σωματείο από φωτογραφίες της επίσκεψης του
Γιώργου Σεφέρη στην άλλο. Τιμητικό. Πάμε λοιπόν σε αυτή την όμορφη άλλονα και στο επόμενο απόσπασμα. Θερμές ευχαριστίες στον καλό συνάδελφο Πασχάλη Παπαπέτρου. Σήμα κατά τεθέν για την Άλωνα αποτελεί η εκκλησία, η οποία είναι αφιερωμένη στον προστάτη Άγιο του χωριού, το μεγάλο μάρτυρα και τροπεοφόρο Άγιο Γεώργιο. Ο ναός βρίσκεται πλησίον του χώρου όπου κατά τα μεσαιωνικά χρόνια βρισκόταν ναός των Αγίων Αποστόλων. Παρόλο που δεν έγιναν συστηματικές έρευνες, φαίνεται ότι ο ναός χτίστηκε στη θέση προγενέστερου, που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά τη Δευτέρα της Λαμπρής του 1830. Από τη φωτιά γλίτωσαν ελάχιστες εικόνες και άλλα αντικείμενα. Μεταξύ αυτών και η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία είχε μεταφερθεί στο ξοκλήσι της Καρδακιώτισσας για να λιτανευτεί. Στις μέρες μας η Εκκλησία της Άλωνας πανηγυρίζει στις 3 του Νιόβρη, αντί στις 23 του Απρίλη, όπως έγινε το πριν το 1930, με τους γιορτάριδες να προσφέρουν κόλυβα και ζιβανία. Μέχρι το 1960 γινόταν εδώ μεγάλη εμποροζώο πανήγυρης και οι δρόμοι και τα μονοπάτια γέμιζαν με πιστούς και πολλούς πλανόδιους μικροπολιτές που διαλαλούσαν τα εμπορεύματά τους. Πραγματευτάδες πολλά. Και άμα ήταν ο φωτογράφος και έπαιρνε φωτογραφίες. Όποιος έθελε. Είχε διάφορα, ακόμα και χρυσοχή έρχονταν και στην εδώ που ήταν τα στάντους. Τα τραπεζάκια που ήταν, είχαν πάνω τα διάφορα χρυσαφικά, φυσικά και ήταν όπως τα τώρα ασυνά. Αλλά ήταν μικρά πράγματα που μπορούσε και χωράζει ο κόσμος. Παναήρι έρχεται από τα ποταψές των Εσπερινών, δεν άρθουν εκείνοι που έχασαν, διότι είπαν ήταν η περιοχή όλη η Πιτσιλιά, καθένα έχει στο σπίτι του, θέλει να πάει να φέρει έναν αρνί μητσίμπο εν καιρό που του μικρών, να τον νιώσει να γίνει μεγάλων και καρτέραν το ράτο ή ο Παναγύρι για να τους φέρει ως πουλίζει. Έρχουν τον κόσμο πουλίζ, έφεραν αργέ. Όταν είχαν ένα σιλιά χτινά από την κάτω βρίση, νότσι μας στο σχολείο, γύσε κασάπιδε και έφεραν που τη λεύκαν και έφεραν και γοράζαν και έφεραν μένα στη λεύκα μας παλιτή. Η εκκλησία ήταν ένα από τα θέματα τα οποία ζωγράφησε ο γνωστός Κύπριος ζωγράφος Τηλέμαχος Κάνθος. Ως γνήσιος αλωνεύτης ο Κάνθος είχε πάντα στο νου του τον απλό άνθρωπο και την καθημερινότητά του, την καταπώνηση και την αγωνία του. Αγάπησε με πάθος τον τόπο του, εμφυσώντας στο έργο του την ατμόσφαιρα του κυπριακού τοπίου, τις βουνοπλαγιές και τη βλάστηση, το άρωμα και την ψυχή του. Ο πατέρα μου ήθελε να γίνει ο αρχιτέκτονας. Εγώ ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά και σε όλα, ιδίως τα γλωσσικά πράγματα, ήμουν πολύ καλός. Αλλά δεν έχω μνήμη. Τόσο εγώ, μια που πήγα στην Αθήνα, είχα πάει καθυστερημένος στην Αθήνα το 29. Για λόγους οικονομικούς δεν βρήκα χρήματα, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου έκανε ένα δάνειο να με στείλει και τα λοιπά. Πήγα και ήμουν πρόθεσμος για το Πολυτεχνείο για εξετάσεις. Είχαν λύσει εξετάσεις. Μου λέει πήγαινε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, αφού θέλεις, για να ασχοληθεί το χρόνο και το χρόνο να ετοιμαστείς να πας για αρχιτεκτονική. Μόλις εσιγουράθηκα ότι πάω καλά στη ζωγραφική, του έγραψα μια επιστολή ότι θα μείνω με τη ζωγραφική και δεν θα πάω στη αρχιτεκτονική. Και μου απάντησε και εκείνος να μην μετανιώσεις καμιά φορά για να μου αιτιάσει ότι δεν είσαι ανεταυρισκούρα με την ωραία σου τέχνη. Τα είχα και το έχω χάσει και τα δυο τα γράμματα. <Το->
Εκτός όμως από τον τηλέμαχο Κάνθο, η Άλωνα ευτύχησε να έχει ακόμα μια καταξιωμένη ζωγράφο, την Ελένη Νικοδήμου. Όταν ήμουν παιδί, Νικό, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ήταν τις εικόνες στην εκκλησία και τον Κάνθο που ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, πολύ γλυκός σαν χαρακτήρας, που ζωγράφιζε συνέχεια. Έπαιρνε το καβαλέτο του και τον έβρισκε μέσα στα βουνά, μέσα στα χωράφια, στους δρόμους της Άλωνας. Αποθανάτιζε διάφορες σκηνές της τότε ζωής. Και πολλά από τα παιδιά καθόμασταν γύρω-γύρω και τον παρακολουθούσαμε. Και δοκίμαζα κι εγώ να ζωγραφίσω, ας πούμε. Και διαπίστωσα ότι είχα χέρια, ας πούμε. Τι σημαίνει για σένα σήμερα η Άλωνα, Ελένη? Η Άλωνα είναι αυτό ακριβώς που είπα πριν από λίγο. Όπως είναι τα βουνά στερεά, λοιπόν, όταν είναι οι ρίζες σου. Δηλαδή, μπορεί να ζεις αλλού, μπορεί να έχεις φύγει να ζεις άλλη χώρα, αλλά όταν έρχεσαι εδώ πέρα, είναι αυτό που έχουμε το διαφορετικό, αυτοί που καταγόμαστε από χωριά. Δηλαδή, είσαι σε ένα χώρο όπου έχεις ρίζες, ρε παιδί μου, τις αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι, ας πούμε, αισθάνεσαι αυτό το βουνό, το έχεις περπατήσει, αισθάνεσαι σαν είναι μέρος του σώματος. Λοιπόν, όταν έρχεσαι εδώ, γίνεσαι ένα με τούτο πράγμα. Δεν το έχω ανάγκη να έρχομαι. Όντως, και έτσι είναι τα πράγματα. Είναι οι ρίζες. Και όταν οι ρίζες είναι στερεές, δεν έχει σημασία η απόσταση. Βέβαια, ό,τι κάνετε ως κοινοτικό συμβούλιο είναι αυτό που θα κρατήσει την παράδοση και τη συνέχιση, αλλά και ζωντανό το ίδιο το χωριό, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Σε αυτό το σημείο, να κάνουμε έκκληση προς τους απόδημους αλωνεύτες να είναι πιο κοντά στο χωριό τους, να το επισκέφτονται πιο τακτικά, να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του χωριού. Της Άλωνας, ώστε να είναι πιο κοντά στην Άλωνα και αν μπορούν να λάβουν μέρος και στα διάφορα σώματα Μάλιστα. του χωριού. Και στα κοινά. Χρειάζεται νέο νέμα. Βέβαια χρειάζεται. Και συμπλήρωσης. Αυτό το υπέροχο λικέρ φουντουκιού, οι καλοί συνάδελφοι, το οποίο βλέπετε, πραγματικά εκπληκτικό. Λικέρ από φουντούκι, εκτός από τα μπισκότα. Και πραγματικά μοναδικό. Και η ζιβανία βέβαια. Μάλιστα, ναι. Να το εδώ. Και εισηγεία, να το δοκιμάσω. Στην υγεία σας. Στην υγεία σου. Φουντούκι. Εκπληκτικό φουντούκι όμως. Τόσο έντονη η μυρωδιά του. Και να είστε πάντα καλά και υγιείς στην Άλωνα. Και όλοι όσοι μας βλέπετε σε ολόκληρο το νησί. Δύναμη και πίστη να έχουμε όλοι. Γιατί περάσαμε και χειρότερα και τα καταφέραμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευρυπίδη, ετοίμασες κάτι για τα προϊόντα της Άλωνας? Εντάξει, να βλέποντας τα θέμα, ναι. Και με έτσι μια επιθυμία έχω ένα πείμα που λέω «Να χάμε». Παρακαλώ, να χάμε λοιπόν. «Να χάμε δυο πομιλόρκα στο μονόσερον ελιές που τα βάσανα μας χόρκα οι αγάπες οι παλιές. Να χάμε και ένα χαλούμι ούλα πιτσιλίσιμα και νερό που το λαούμι θα ήταν καταφτίσιμα. Να χάμε λίγο απόχτη έψιμα ψουμί βραστό, το Θεό να μην τον κόφτει που να ακούει ευχαριστώ. Αθασόκουνες κι οφτέρκα, μες στες πούντζες πορικά, να θκιαβάζαμε στα σέρκα ούλα μας τα μυστικά. Κουλουρένιο μποξαμάτι, φουσκωτό στη μαντιλιά, να μου βάδωνε στα μάτι δίθεν που την αντιλιά. Κότσινα οφτά πιπέρκα σε μια σούπα τραχανά, να σου πλούμιζα μια βέρκα να δασκάλευκες ξανά. Κάμποσες οφτές πατάτες και κρομίθια στο σταχτό, πως εκρύφτηκες στα χάτες να σε φτύνω στο χωστό. Κρασοκόλοκα γεμάτα μαστραπούθια τσίγγενα και ο νους ας πιάνει στράτα παραμύθια ναρκινά. Να είχαμε κι έναν να τσατίζει δύστιχα ερωτικά, ένας νους να πισκαλίζει δίχως να έχει μυστικά. Να είχαμε κι ένα σανίδι να πιένεις ναρκεσού στις αγάπης το παιχνίδι όπως ονειρεύκεσου. Παρακαλώ, πάμε σε αυτή την όμορφη Άλωνα. Εκείνο όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει αυτόν που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Άλωνα είναι οι βαθιές κοιλάδες που είναι σκεπασμένες από ένα καταπράσινο χαλί που δημιουργούν οι χιλιάδες των φουντουκιών, των λευτοκαρκών όπως χαρακτηριστικά λέγονται στο χωριό.
Άγνωστο πότε πρώτο καλλιεργήθηκε στην περιοχή η φουντουκιά, που μέχρι πριν μερικές δεκαετίες αποτελούσε ευλογία για τους παραγωγούς και δίκαια αποκαλείτο ως το κόκκινο χρυσάφι της πιτσιλιάς. Τα φουντούκια, είπαμε στην Άλωνα, ήταν το κύριο εισόδημα της Άλωνας. Όσα έκαναν τα άλλα χωριά, έκαναν τα Άλωνα μόνη της. Γιατί ειδικά τούτη περιοχή ήταν πάνω η ορκάτα φουντούκια? Η ορκάτα φουντούκια, διότι πιάνει μας ο καράμανος. Θέλει κάτω από το μηδέν για να διατηρηθεί ως φουντούκια, να καρποφορήσει. Παρόλο που η αμπελοκαλλιέργεια αποτελούσε δεύτερο εισόδημα στην Άλωνα, εντούτοις για αιώνες μαζί με τα φουντούκια αποτελούσε τη βάση της γεωργίας στο χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες που πήραμε από τον κύριο Τάκη Χριστοφόρου, τα αμπέλια στην Άλωνα πριν το 1900 ήταν στην περιοχή του Σύμφυλου, όπου επίσης καλλιεργούνταν και σιτηρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σημερινά αμπέλια που βρίσκονται στα υψώματα πίσω από το χωριό δημιουργήθηκαν μετά το 1900, αφού οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα για βοσκή. Οι γυρεότεροι του χωριού θυμούνται πολύ έντονα τους κόπους των γονιών τους για να τριγύσουν. Ήταν πολλά δύσκολη. Με τα ζώα, με τα μονοπάτια, έτυχαινε που πιένουν έναν άλογο και έρχονται δυο, τρία. Δεν μπορούσαμε μες στο ίδιο μονοπάτι να κουξάσουμε γίδα, να περάσει το άλογο που ήταν φορτωμένο. Εσύ γόνες από το πρωί, επέναμε στα σταφύλια, φέρναμε δυο βάρκα, ας πούμε, ο γάδρον έσω, το έναν εφήναμε, το τρίτο εφήναμε το πάνω από την μούτη πάνω και σηκωνούμαστε την αυγή πρωί σκοτεινά να φέρουμε και γύρω, να ταΐσουμε τον γάδρο και ύστερα ξεκινήσουμε να πάμε στη δουλειά. Για εσάς που είσαστε μικροί την τότε εποχή, τι ήταν γίνο το πράγμα που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Εντύπωση ήταν ότι έβλεπες όλους τους χωριανούς ενωμένους να πηγαίνουν μαζί νομαδικά, να κόβει, να βοηθά ο ένας τον άλλο. Ναι. Και να... σε όλες τις εργασίες υπήρχε αυτό. Παλιά. Δυστυχώς σήμερα, ειδικά στην Άλωνα, έχει κάπου στην δική μου την ηλικία κάπου 10 οικογένειες που ασχολούνται με τη γεωργία. Παλιά πώς είσαστε? Παλιά, πριν το 70, είχαν 50-60 οικογένειες που ασχολούνταν στις μικρές ηλικίες. Μετά έφυγε ο κόσμος και πήγε στη Λευκοσία. Όπως παλιά, έτσι και σήμερα, τα σταφύλια μεταφέρονται στο αλεστήρι για εινοποίηση και παραγωγή ζιβανίας. Ενδεικτικό των μεγάλων ποσοτήτων γρασιού που παρήγεται είναι οι 7 λινοί οι οποίοι αναφέρεται ότι υπήρχαν στο χωριό. Το κρασί της Άλωνας προορίζεται τόσο για ιδία χρήση όσο και για εμπορία, με τους κυρατσίδες του χωριού να το εμπορεύονται σε όλα τα χωριά της πεδιάδας της Μόρφου και να φτάνουν πολλές φορές μέχρι τη Μύρτου και το Αγριδάκι. Άντε, είσαι υγεία μας. Σε καλό Πάσκα. Κύριε Πρόεδρε, έφυγε από κοντά μας ο άνθρωπος που είδαμε τώρα? Έφυγε. Πριν από 3 μήνες. Ναι. Μάλιστα. Θέλατε να σχολιάσετε το βίντεο που προηγήθηκε, παρακαλώ? Κάτι για το φουντουκό θα σας να πω. Ναι. Το οποίο είναι σημαντικό, είναι κάτι, είναι ένα το καλύτερο πράγμα για την Άλωνα, μάλιστα, αλλά και για την περιοχή. Ναι. Η Άλωνα έχει περίπου το 70% του φουντουκόδασους που, μάλιστα, υπάρχει στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Όπως το χαρακτηρίσαν το Τμήμα Περιβάλλοντος, είναι ένα αναπήρου κάλλους δάσος. Μάλιστα. Το οποίο είναι έχει μπει στην Natura. Μάλιστα. Και δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής, ότι χρόνο με το χρόνο καταστρέφεται. Καταστρέφεται γιατί δεν έχει κάποιον να το φροντίζει. Λόγω της αποψήλωσης του πληθυσμού, μάλιστα, και εδώ, δεν το περιποιούνται. Χρειάζονται χέρια. Γέμισε βάτους και όλα αυτά και, μάλιστα, καταστρέφεται. Μάλιστα. Ώστε είναι εδώ
που ασχολούμαστε τώρα με το Υπουργείο Γεωργίας για να βρούμε τρόπο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτόν το δάσος. Στα χέρια μου κρατάω μέντα. Να την εδώ. Και δάφνη από την όμορφη άλωνα. Ως επίσης και βάλσαμο. Να το εδώ. Και δέντρο Λίβανο. Ζαμπούκος και δυόσμο, τσάι και τσάι σπατσάς επίσης και το τελευταίο που είναι από ξηραμένα φύλλα από άγριο τριαντάφυλλο. Ναι, ναι, άγριο τριαντάφυλλο. Εκπληκτικά. Ευλογημένος τόπος. Πάμε παρακαλώ, ναι. Αυτά όλα βρίσκονται στη φύση γύρω μας, στο βουνά. Και μπορεί ο καθένας να τα μαζέψει και μπορεί να, να κάνουν πολλά ωραία τσάγια και για τροσόφια που και κάνουν. Και ευεργετικά. Άλλωστε τα παλιά χρόνια υπήρχαν τα φαρμακεία. Σίγουρα. Πάμε παρακαλώ να ολοκληρώσουμε οπτικά αυτό το αφιέρωμα σήμερα για την Άλωνα και να επανέλθουμε με το κλείσιμό μας. Από τα γεγονότα που ευτυχήσαμε να καταγράψουμε τον περασμένο Αύγουστο στο χωριό ήταν και ένας γάμος. Αυτός του Κάρλου και της Ελπινίκης. Ο γάμος ή μάλλον η εξέλιξη στην Άλωνα άρχισε πριν το 1900. Ως το 1900 διατηρούνταν αρκετά έθιμα, από το 1900 λιγόστεψαν κάποια και μετά το 1950 χάθηκαν όλα τα παλιά. Ο γάμος παλιά που γιορτάζεται, ο γάμος που την εποχή μου εμένα, Σάββατο, ετοιμάζα στην ετοιμασία μου, ήταν αρκενή ο γάμος. Αρχίευκαμε να ζυμώναμε. Καμιά ψωμιά, πέντε βρουνιές για να τα έχει αφάγει ο κόσμος ούλος. Σε μαϊρεύκαμε, γεμόναμε τα χαρτιά, φαγιάμα, κολοκάσια, παντζάρκα, πατάτες, έγιναμε φούρνου. Πατάτες έκαναμε έτσι καουρμάν με το κρέας και γεμόναμε τρία, τέσσερα χαρτιά. Μετά, εσυνάδουν σαν τον τη νύχτα, αν ήταν το κρεβάτι, φέρουν το κρεβάτι τους, επέμεινε μια κοπέλα μέσα στη γειτονιά. Και κάλλιαν τις κοπέλες του χωρκού να έρθουν να ράψουν το κρεβάτι. Το Σάββατο το βράδυ από νωρίς μαζεύονταν οι κοπέλες και έστειναν την Μανάσα. Τον Παστόρο που λέγουν αλλού, εμείς Μανάσα. Έβαλαν σχοινιά, άπλωναν πάνω τα σεντόνια, τα κλικιά της νύφης, την πλήκα της νύφης για να την εκθέσουν, να φανεί ότι ήταν άξια και προκομμένη. Εστόριζαν το ύψος των σεντονιών με κόκκινα μαντήλια που ήταν αϊταφίδικα. Τα μαντήλια κόκκινα της Μανάσας που ήταν αϊταφίδικα που τα φέρνουν συνήθως. Και πάνω στα σεντόνια εστερέωναν τους μαντούς, τα μαντήλια. Τα μαντήλια ήταν κεντρικά, οι μαντοί. Ήταν όλοι κεντρικοί. Και τα ρούχα της νύφης. Όπως τα παλιά τα χρόνια, έτσι και σήμερα το ράψιμο του κρεβατιού αποτελεί σημείο αναφοράς στον παραδοσιακό κυπριακό γάμο. Η όλη διαδικασία ξεκινούσε παλιά την Τρίτη, πριν από το γάμο, με το πλύσιμο των μαλλιών στην περιοχή Πλήμα, που πήρε το όνομά της από αυτό το έθιμο. Εδώ, στον τον πειρασμό, είναι μια θύμηση παιδική των 5-6 μου χρόνων. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που είδατε εγώ να πλένω μαλλιά. Εγώ θυμούμαι την περίπτωση, ήθελα να πάω κι εγώ. Ήταν κάποιος συγγενικός γάμος. Και η μαμά μου, η γιαγιά μου δηλαδή, μου είπε: «Ένα για τους άνθρωπους του, εσύ δουλειάς». Γιατί με αυτό το γεγονός έκανα τις δυο ξαδέρφες μου, που είναι πιο μεγάλες. Εγώ που το σκάσα και πήγα σε μια φιντουκιά κλειμμένος για να δω κι εγώ τι θα γινόταν. Επλένονταν τα μαλλιά, απλώνονταν πάνω στους βράχους να σταντήσουν, να στεγνώσουν και αργότερα στο σπίτι. Το βάλαν σε κοφίνια και τα κοφίνια μεταφέροντα στο σπίτι, τα άπλωναν, δεν είχαν ξεράνει καλά για να είναι έτοιμα για το Σάββατο πρώτου γάμου με αυτό το κρεβάτι.
Το ξημέρωμα γύρω στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, αλλάζει. Ένα πέπλος σιωπής αρχίζει να πλώνεται στο χωριό, το οποίο επιστρέφει στη γνώριμη του όψη των τελευταίων δεκαετιών. Νωρίς το πρωί, οι σταθεροί θαμώνες του καφενείου θα πάρουν τη θέση τους για τον πρωινό καφέ. Ενώ κάθε τόσο, κάποιο αυτοκίνητο θα διασχίσει το χωριό, μεταφέροντας κόσμο στις εργασίες του. Πώς να αντέξεις τόση σιωπή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι? Και όμως, αν αφουγκραστείς, κάτι θα ακούσεις. Ίσως να είναι οι κουβέντες του κόσμου που μόλις βγήκε από την εκκλησία. Ο κύριος Ανδρέας που μαζεύει τα μήλα του. Το άνοιγμα του τελευταίου καζανιού της Ιβανίας. Ίσως να είναι ακόμη και η βουή του ανέμου που κοβαλάει πάνω του τη φωνή της ιστορίας. Υπέροχα μπισκότα από μούστο, από φουντούκι, από τα αμύγδαλά μας, το σουτσούκο μας, τα καρύδια μας, τα κιοφτέρκα μας, τα παστά μας, τα σίκα και τις ταφίδες, τις παραδοσιακές. Ευρυπίδη, έχεις το λόγο ποιητικά για να μας ολοκληρώσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Μπασχάλη για την ταινία, για την πρόσκληση, αγαπητή Λουκά. Μιλήσαμε για τον τόπο μας, ναι. Και εγώ λέω, τούτος ο τόπος με βαλσαμώνει, μυαλό και είναι διαπερνά. Ψέματα αλήθειες μου φανερώνει η ώρα αιώνας που δεν περνά. Ένας μαγνήτης που με τραβάει, μια σε κοιλάδες, μια σε βουνά. Όπου και να με, εκεί με πάει, μα με αφήνει στο πουθενά. Σαν τη μαγεία της πρώτης νιώτης, δέκα αισθήσεις μου κυβερνά. Ένας αδύναμος στρατιώτης, τα χέρια έχω πάντα ψηλά. Με συλλαμβάνει, με χμαλωτίζει, βαθιά χαράζει το μυαλό. Άγρια μέδουσα με στραγγίζει, μα τον λατρεύω σαν τον τρελό. Είναι ο τόπος που είδα πρώτα, με γαλινεύει, με συγκινεί. Εκεί ανάψανε τα πρώτα φώτα, μες τη ζωή μου τη σκηνή. Μια τσουκνίδα και μια δυός μου, μου δίνε για να κρατώ, σαν μου γνώριζε τον κόσμο και πώς να τον περπατώ. Κι όταν σβήσουνε τα φώτα, θέλω πάντα να είμαι εκεί, να τα ζω τα γεγονότα, άλλο να μοναδική. Κύριε Διονυσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για όλα αυτά τα καλά που μας φέρατε. Τα χαιρετίσματά μας στην ομορφιά Ρώνα, στους Σαλονεύτες, και να είναι πάντοτε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Λούκα. Και βλέποντας αυτήν την ταινία, είναι καλό όλους τους αλωνεύτες να αγωνιζόμαστε όλοι για να υπάρχει και συνέχεια. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Η καλή συνάδελφος Άνδρια Αγγελίδου και ο καλός συνάδελφος Μαρίνος Γιαννάκη, μαζί με όλους τους συνάδελφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε συντροφιά. Ήταν τιμή μας. Πραγματικά. Γεια χαρά.